Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στην τηλεοπτική συχνότητα της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να παρακολουθήσουμε μαζί σε σύνδεση με το Στρασβούργο μία συνεδρίαση με ελληνικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για την εκλογή του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, βουλευτή και μέλους της ελληνικής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη θέση του νέου Προέδρου του Σώματος. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης αναλαμβάνει Έλληνας πολιτικός. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Θανάση Διαμαντόπουλο, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Διαμαντόπουλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη χαρά να μιλήσω για έναν παλιό μαθητή. Μαθητή, θα μας τα πείτε σε λίγο κύριε Διαμαντόπουλο. Επίσης, αναμένουμε στο στούντιο σε λίγη ώρα και τον Δημήτρη Κερίδη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι πρότινος ήταν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε καθηγητά, πόσο σημαντική είναι αυτή η θέση που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας πολιτικός, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, δεδομένου ότι κλείνει 75 χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο αρχαιότερος θεσμός ευρωπαϊκός? Αφού μου επιτραπεί να ξεκαθαρίσω για κάποιους που μας παρακολουθούν και δεν έχουν απολύτως σαφή εικόνα, ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ενός προϋπάγοντος θεσμού που προϋπήρξε και το Ευρωπαϊκό Κοινοτήτων. Νομίζω ότι είναι τιμητικό για την Ελλάδα για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός καθεαυτός, ότι για πρώτη φορά Έλληνας κοινοβουλευτικός αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Το δεύτερο όμως είναι η προσωπικότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι ένας προφυρογέννητος, δεν είναι Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι ένα παιδί λαϊκής προέλευσης που έκανε όλη αυτή τη διαδρομή και αυτό αναδεικνύει, αν θέλετε, και την κοινωνική κινητικότητα της Ελλάδας. Είναι ένα στοιχείο, βεβαίως χρειάζεται πολύ ταλέντο για να φτάσει ένας από μια αγροτική κτηνοτροφική περιοχή τόσο ψηλά. Αλλά με σινία, την Παρισία, ο κύριος Ρουσόπουλος. Αλλά ναι, είμαστε κατά κάποιο τρόπο συμπατριώτες, η μητέρα με την Καλαματιανή. Αλλά τον κοντοχωριανή, ας το πούμε έτσι. Το να φτάνει εκεί ένας άνθρωπος, έστω και αν έχει πολύ ταλέντο, δείχνει ότι μια κοινωνία είναι ανοιχτή να προωθεί τους ταλαντούχους. Να πούμε ότι είναι ο μοναδικός υποψηφίος, οπότε έχουμε ανακήρυξη. Αυτό στη θέση ακόμα περισσότερο, αυτή, γιατί είναι, αν θέλετε, οι εκλογικοί μηχανισμοί ενίοτε δείχνουν και συσχετισμούς ή καιροσκοπικά παιχνίδια. Όχι, εδώ βλέπουμε μια ευρύτερη αποδοχή. Ακριβώς, μια παθομολογούμενη αποδοχή που αντανακλάται και στην Ελλάδα τη μάρκετ των ακόμη υποψήφιο για λίγη ώρα, τυπικά υποψήφιο. Ναι. Και οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Καταρχήν από το Στρασβούργο, συνεχίστηκαν στο Λιχτενστάιν. Φάνηκε ότι υπήρχε αυτή η διάθεση να στηριχθεί η υποψηφιότητα του κυρίου Ρουσόπουλου και τώρα πλέον αναλαμβάνει και το τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Να κάνω και μια γενικότερη παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά την περίοδο Σιμίτη που Έλληνες είναι τόσο ευρέως αποδεκτοί σε σημαντικής σημασίας ευρωπαϊκά αξιώματα και θεσμούς. Και να πούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό στην κρίσιμη φάση που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Διαμαντόπουλε. Και σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα, Έλληνας ή Επίτροπος και αντιπρόεδρος Κομισιόν, ο κ. Σκηνάς. Αντιπρόεδρος, ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Έλληνας επίσης ένας εκ των γενικών εισαγγελέων της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια βαρύτητα. Το θέμα είναι η Ευρώπη πια τι βαρύτητα έχει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η στιγμή αυτή. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα να δούμε κάποια πράγματα για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχω ετοιμάσει κάποιες κάρτες για το ιστορικό. Το έτος ίδρυσης είναι το 1949 και η έδρα του είναι το Στρασβούργο. 46 τα κράτη-μέλη, τα 27 βεβαίως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 612 οι βουλευτές στο σύνολο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, είναι 306 τα κοινοβουλευτικά μέλη από τα 46 κράτη-μέλη.
Να πούμε τι κάνει η κοινοβουλευτική συνέλευση. Εκλέγει Γενικό Γραμματέα, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και θα ήθελα να δούμε και ποια είναι τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι η πρώην υπουργός, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Βεβαίως ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, τακτικό μέλος και πλέον σε λίγα λεπτά και νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην υπουργός, τακτικό μέλος. Μαρία Σιρεγγέλα, ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Τακτικό μέλος επίσης η Λιάννα Κανέλη. Αναπληρωματικά μέλη η Άννα Ευθυμίου, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Γιώργος Σταμάτης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, η Ρένα Δούρου και ο Δημήτρης Μάντζος. Κάποιοι αντικαθιστούν σήμερα κάποιους άλλους, αν και δεν έχει σημασία, γιατί δεν έχουμε, τα είπαμε, είναι τα τακτικά μέλη, δεν έχουμε εκλογή, αλλά έχουμε απευθείας ανακήρυξη. Πείτε μου, κύριε Διαμαντόπουλε, αν πιστεύετε ότι γνωρίζουν πλέον οι Έλληνες πολίτες το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αν έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους τι κάνει το κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει η Κομισιόν, τι κάνει το Συμβούλιο, τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει συντελεστεί πρόοδος, αν εκτιμηθεί κιόλας ότι τα χρόνια που εγώ ήμουν φοιτητής νομικής και υπήρχαν οι ευρωπαϊκές κοινότητες τότε, δεν διδάσκεται καν στη νομική ευρωπαϊκό δίκαιο. Mm-hmm. Φοβάμαι, χωρίς να είμαι απόλυτα κατηγορηματικός, δεν ξέρω τα νεότερα προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι ακόμα δεν γίνεται μια επαρκής ενημέρωση των νέων Ελλήνων, των μαθητών, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τη λειτουργία τους, τη σημασία τους, τη συμπληρωματικότητά τους, να καταφέρουν να διακρίνουν το Συμβούλιο Υπουργών, που είναι όργανα των κρατών, των συναποτελούντων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν, που είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελεί την πολιτική που αποφασίζουν το Συμβούλιο Υπουργών, αλλά το κενό της παιδείας, όπως και πολλά άλλα, καλά προς την καλή κακή κατεύθυνση, νομίζω το καλύπτετε εσείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης, της ενημέρωσης, και ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη χρησιμότητα όλων των ευρωπαϊκών θεσμών. Τον τρόπο μπορεί, με τον οποίο συνεργάζονται μεταξύ τους, πώς παράγουν. Τη συνάρμοση, βέβαια δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς έχει επαφή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και κάποια ζητήματα, πολυτεχνικά, κύριε καθηγητά, πολυτεχνικά, αλλά πολύ εξειδικευμένα. Ωστόσο, μία αίσθηση αρχίζει να αποκτάται. Φοβάμαι. Βοηθάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα με τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν και σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία με έναν τρόπο προσπαθούν να επικοινωνήσουν, δηλαδή οι μαθητές ανά περιοχή να επικοινωνήσουν το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όσο αυτό είναι εφικτό. Και οι Ευρωπαίοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές λεγόμενοι, έχουν τη δυνατότητα να καλούν στην έδρα του Κοινοβουλίου πολίτες από τις διάφορες χώρες. Και σχολεία και καθηγητές. Βέβαια, έχω την αίσθηση, να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτό εκφυλίζεται λιγάκι στην τουριστική του διάσταση, ενώ αντίθετα πριν από πολλά χρόνια, πάρα πολλά, να σκεφτείτε, ήμουν στο ξεκίνημα της πανεπιστημιακής μου σταδιοδρομίας, μας είχαν καλέσει οι Γερμανοί για κάτι ανάλογο. Αυτό ήταν πραγματικά η γερμανική μεθοδικότητα. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά σεμινάριο. Εκεί κατάλαβα πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της Ανατολικής Γερμανίας, έστω με τα μάτια των Δυτικών. Μάλιστα. Είχαν υποβαθμίσει την τουριστική διάσταση και είχαν δώσει έμφαση τώρα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχουμε και ενώτη με το στοιχείο έτσι πιο πολύ της χαλαρής αντιμετώπισης ζωής. Νομίζω αυτές οι επισκέψεις είναι κυρίως τουριστικές, αλλά και αυτές ακόμη έχουν τη σημασία τους. Ναι, γιατί γνωρίζουμε τους άλλους λαούς, τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, και αφού μιλήσατε για τη Γερμανία, θα το ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο με το τι γίνεται στη Γερμανία τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. Πριν πάμε σε αυτό, να έχουμε μια εικόνα, παρακαλώ, από την σύνδεσή μας με το Στρασβούργο, γιατί η ανακήρυξη του κυρίου Ρουσόπουλου θα γίνει στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατ' εξαίρεση, και όχι στην αίθουσα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτό, γιατί εκεί υπάρχει κάποια ανακαίνιση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε θα γίνει στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Προτείνω να δούμε ένα βίντεο για την ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τους πρωτοπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Διαμαντόπουλο.
Les jeunes manifestent, pionniers d'une grande idée, l'union de l'Europe. Car l'Europe a soif de paix. Trop longtemps, elle s'est battue contre elle-même. Il faut lever les barrières, bousculer les préjugés, faire sauter les divisions. Il faut abattre les frontières. Aux applaudissements des masses, puissantes lorsqu'elles sont unies, sans force lorsqu'elles sont déchirées. Il faut en finir, car toute cette misère est intolérable. À La Haye, en 1948, au lendemain d'une guerre qui a failli tuer l'Europe, des hommes d'État veulent réaliser enfin le rêve séculaire, l'union du vieux monde. L'heure de la dernière chance a sonné. Les jeunes, symboliquement, abattent les poteaux ou arrachent les barrières, mais les aînés, eux, doivent reprendre la tradition des coups de nove et des brillants. Après La Haye, Interlaken, c'est Bruxelles. On réclame l'Assemblée où l'opinion démocratique européenne pourra s'exprimer. Tous, hommes de gauche, hommes de droite, hommes du centre, tous l'exigent. Et ils obtiennent satisfaction. À Londres, le 5 mai 1949, les ministres des Affaires étrangères de 10 États européens signent le statut du Conseil de l'Europe. Le statut déclare « Consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle, liberté politique, démocratie véritable, progrès social, progrès économique, le Conseil de l'Europe est né. » Les drapeaux s'alignent fraternellement unis 3 mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. Strasbourg qui a tant souffert qu'il lui est donné de devenir un symbole de paix. Strasbourg qui, dans l'enthousiasme, accueille Édouard Herriot, le grand Européen qui va ouvrir la première Assemblée européenne de l'histoire. Toutes les nuances de l'opinion démocratique se retrouvent à l'Assemblée. Pour la toute première fois, les États ont volontairement renoncé à se faire représenter uniquement par des délégués munis d'instructions gouvernementales. Ce n'est ni feu la SDN, ni l'ONU. C'est l'Assemblée où se rencontrent gouvernement et membres des oppositions nationales. Paul-Henri Spaak est élu président de l'Assemblée, préfiguration du Parlement européen. 7 août 1950, en 5 mois à Strasbourg, le génie de la France a fait surgir de terre la maison de l'Europe. Inauguration solennelle. Ministres et parlementaires vont régulièrement se retrouver ici, dans notre maison, à nous, les peuples d'Europe démocratique. Les députés des 15 États membres, car ils sont 15 maintenant, prennent place sur les bancs de l'Assemblée, toutes nationalités mêlées. En public, en présence de la presse, ils discutent notre avenir, la vie de l'Europe. Des ministres viennent leur faire rapport, exposer leurs projets, provoquer un avis des représentants des peuples, recevoir des recommandations et rendre compte des progrès accomplis, car souvent à son tour, le comité des ministres des Affaires étrangères discute et propose. À Rome, en novembre 1950, il adopte, comme l'a demandé l'Assemblée, une convention européenne des droits de l'homme. Non pas une platonique déclaration, une convention, un engagement qui donne une garantie européenne au maintien de la démocratie. Elle doit tuer dès l'origine les moindres germes de dictature et ainsi écarter la principale source des guerres. Rendre impossible la dictature, c'est aussi mettre un point final aux expulsions, aux évacuations, au malaxage inhumain des peuples, à la misère. C'est asseoir sur des fondations solides la démocratie européenne. Rendre impossible, impensable, la détresse des millions de réfugiés. Supprimer les assassinats collectifs, les déportations. Donner un foyer aux simples hommes, perpétuelles victimes des dictateurs et des belliqueux. Le Conseil de l'Europe s'est attaché aussi à résoudre l'affreux problème des réfugiés, horrible séquelle du nazisme, du fascisme et de la guerre. En avril 1951, la signature à Paris du plan Schuman marque une étape décisive dans la vie de l'Europe. Le charbon et l'acier de 6 États membres du Conseil sont mis en commun. La guerre est rendue impossible entre eux. Le contrôle démocratique est organisé. Union, préface d'autres unions. Tuer les causes de mort, faire fleurir les sources de vie. Les drapeaux flottent joyeusement.
non plus belliqueux, mais signe de l'entente des peuples. Les masses répondent à l'appel. Ceux qui ont souffert comprennent qu'enfin, une grande espérance s'est levée. Pour les jeunes, c'est l'espoir de ne plus connaître ces bouleversements, terreurs de leurs aînés. Le Conseil de l'Europe est une étape décisive sur le chemin de l'espoir et de la paix. Αυτό ήταν λοιπόν ένα αφιέρωμα στην ιστορία ουσιαστικά του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Είμαστε πάντα σε σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου σε λίγο θα έχουμε την ανακήρυξη του Θόδωρου Ρουζόπουλου ως πρώτου Έλληνα πολιτικού στο τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει πολλά θέματα και άλλα η ατζέντα βέβαια αυτής της πενθήμερης συνεδρίασης που θα ακολουθήσει 22 με 25, 26 του μηνός. Είμαι εδώ με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Διαμαντόπουλο πάντα και κουβεντιάζουμε. Και παρακολουθώντας αυτό το βίντεο που είδαμε, το αφιέρωμα, κύριε καθηγητά, τι σας έρχεται στο μυαλό σε σχέση με το σήμερα και το αν κινδυνεύει η δημοκρατία μας? Είμαστε πάλι εκεί. Πρώτα απ' όλα κάνω παραλληλισμό. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι οι Ευρωπαίοι του σήμερα, που έχουν ζήσει τουλάχιστον δύο γενιές ειρηνικές, μπορούν να συνειδητοποιήσουν ή έστω να ψυχανεμιστούν τι σήμαινε το 1949 την επαύριο της πιο φρικιαστικής ανθρωποσφαγής στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια τέτοια πρωτοβουλία, την οποία κάποιοι την είχαν ρωματιστεί ακόμα παλαιότερα. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ένα συγκλονιστικό βιβλίο του Ρωμέν Γκαρί, γραμμένο το 1945, του μόνου Γάλλου που πήρε δύο φορές με διαφορετικά ονόματα το Prix Goncourt. Λέγεται Education Européenne, Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως Ευρωπαϊκή Θητεία. Mm-hmm. Και αφού περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο, γραμμένο επαναλαμβάνω το 1945, τις αμοιβαίες αγριότητες μεταξύ Γερμανών επί των Πολωνών και στα τελευταία φάση των Πολωνών επί των Γερμανών, επί αμάχωνε κτλ., προβλέπει τη συνύπαρξη μετά από κάποιο διάστημα όλων των Ευρωπαίων σε μια πολιτική οντότητα συνεννόησης. Από εκεί και πέρα, αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν γεμάτο συμβολισμούς, τους οποίους θα προσπαθήσω να καταγράψω, αφού προηγουμένως επισημάνω τη γλωσσική εξέλιξη που έγινε από μια εποχή που γλωσσική ηγεμονία ασκούσε η γαλλική γλώσσα μέχρι σήμερα που έχει τελείως περιθωριοποιηθεί στο πλαίσιο της μονοκρατορίας του μπλοκ κομπρεσέρ που το λένε οι ίδιοι Γάλλοι της αγγλικής γλώσσας. Και που λοιπόν, είναι η επίσημη γλώσσα της διπλωματίας, ναι, η γαλλική. Ήταν τουλάχιστον. Τώρα πια να θυμίσω και στο ελληνικό διπλωματικό σώμα από υπουργέ του κύριου Κοντζιάκη, ίσως όχι παράλογα, μπορεί κανείς να μπει στη διπλωματία χωρίς να ξέρει γαλλικά. Μάλιστα. Τώρα. Επελέγει. Και τα μηνύματα στο σήμερα, από αυτά που βλέπετε εσείς. Ακριβώς. Επελέγει ως έδρα αυτών των θεσμών το Στρασβούργο. Το Στρασβούργο, Στρασβούργο, η λέξη προέρχεται από το Στράσενμπουργκ, η πόλη των δρόμων, εκεί που συναντιόντουσαν όλοι οι μεγάλοι σοδοί, πλωτοί και οδικοί της Ευρώπης. Είναι η πόλη και ευρύτερα η Ελσατία, η οποία υπήρξε το μεγαλύτερο διακύβευμα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, που άλλαζε συνεχώς σύνορα κράτη, σε βαθμό που να μην ξέρουν σε ποιο κράτος. Και σκεφτείτε ότι η γερμανική, γιατί άρα είναι γέφυρα ειρήνης, ακριβώς, έτσι, των λαών. Και σκεφτείτε τι αυτό πρέπει να σημαίνει όταν από τις πιο πολεμοχαρείς μεραρχίες των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Αλσατική Μεραρχία, που είχαν κάνει από Αλσατούς, οι οποίοι για να αποδείξουν στους νέους κυρίαρχους πόσο πιστοί είναι αυτοί, κυρίαρχοι από το 18 βέβαια, υπερέβαλαν σε βιαιότητα κατά των Γάλλων. Όλα αυτά προσπαθεί, γίνεται μια και χωρίς όρια ιδεολογικά, όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα οι παρευρεθέντες εκεί στην ιδρυτική αυτή εκδήλωση, όπως μας έδειξε το ντοκιμαντέρ, δεν παρευρέθηκαν για πρώτη φορά υπό την ιδιότητα των εκπροσώπων κρατών. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πήγαν ως Ιταλοί, Γάλλοι ή οτιδήποτε, πήγαν ως Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Δηλαδή σε τόσο λίγο διάστημα από τη λήξη του πολέμου έγιναν τόσα βήματα τότε. Τώρα όμως έχουμε κάνει βήματα πίσω. Γιατί ένα από τα σημεία που είπε, λέει να καταστούν οι απελάσεις, πώς είπε η λέξη, impensable, αδιανόητες. Και τώρα βλέπουμε μαζικό ξεσήκωμα στη Γερμανία κατά της ανόδου
της Alternative für Deutschland, της γερμανικής ακροδεξιάς, ακριβώς για να ανακοπεί το κλίμα των επελάσεων. Και δεν ξέρω πόσο ανησυχείτε για τα αποτελέσματα που θα έχουμε στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Νομίζω, παρά τις προβλέψεις που δίνετε και εσείς δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι, ότι θα εκπλαγεί δυσάρεστα η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, τουλάχιστον όσοι δεν συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, από τη δυναμική του ακροδεξιού ρεύματος, που θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να το ανακόψει, διότι είναι αποτέλεσμα συρροής επικαθήμενων παραγόντων, ένα των οποίων λόγω του βολονταρισμού της, λόγω της βουλησιαρχίας, του ρομαντισμού της ουτοπίας, όπως είχε γίνει και με τον πρόεδρο Ουίλσον πριν από 100 τόσα χρόνια στις Βερσαλίες, η Ευρώπη δεν μπόρεσε να δει όλους αυτούς τους λόγους που θα δημιουργούσαν αυτό το κύμα. Μισό λεπτό, κύριε Καρδιώρη, συγγνώμη, γιατί σε λίγο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ρουσόπουλου. Παρακαλώ. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Κερίδη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ήταν και είναι συνάδελφός σας, γιατί είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε να μιλήσω. Την ευκαιρία να μιλήσω όχι απλώς για ένα παλιό μου μαθητή αγαπημένο, αλλά κυρίως να συνομιλήσω με έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είστε και οι δύο και φίλοι του Θόδωρου Ρουσόπουλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας το ότι αναλαμβάνει αυτή τη θέση και σε αυτή τη συγκυρία, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, κύριε Κερίδη, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, με τον οποίο και εσείς έχετε συνεργαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως πρώην μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκείνος τότε πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, στην οποία τώρα εσείς έχετε αναλάβει τα ενία της μετανάστευσης στη χώρα μας. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας για να μιλήσω για έναν πολύ καλό φίλο και σπουδαίο συνάδελφο και συναγωνιστή, θα σας έλεγα, στη Βόρεια Αθήνα, όπου παρά τα λεγόμενα διαφόρων ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ των συνυποψηφίων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Με τον Θόδωρο συνεργαστήκαμε και στα εκλογικά και τα πολιτικά εδώ στην χώρα, αλλά ακόμα περισσότερο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου ήμουν και εγώ μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας για 4 χρόνια. Χαίρομαι που είμαι με τον φίλτατο και εξαιρετικό συνάδελφο που έχει τιμήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως ολίγη, Θανάση Διαμαντόπουλο, πραγματικό γνώστη βαθύ της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Και θα σας έλεγα τούτο, ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. Προφανώς μια μεγάλη προσωπική επιτυχία του ίδιου του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Για πρώτη φορά Έλληνας αναλαμβάνει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ύψιστου θεσμού για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ στην Ευρώπη. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση που συγκεντρώνει τους βουλευτές των 46 κρατών μελών του Συμβουλίου αδιαμεσολάβητα και υπό μία έννοια είναι ο πιο αυθεντικός ευρωπαϊκός δήμος που έχουμε. Συνεχώς δείχνεται τον Εμμανουέλης, ναι, ο οποίος προσπάθησε να είναι ο αντίπαλος του Θόδωρου, αλλά ήταν τέτοια η δυναμική, προέρχεται από τη Λιθουανία, από την κεντροδεξιά, αλλά ήταν τέτοια η δυναμική της υποψηφιότητας του Θόδωρου Ρουσόπουλου, ο οποίος κατεβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς αντίπαλο, για πρώτη φορά. Ναι, βέβαια, πρόκειται για ανακήρυξη πλέον, όχι εκλογή. Ναι, έτσι. Για τα επόμενα 2 χρόνια. Ναι. Είναι όμως και μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και δίπλα να πω ότι είναι η κυρία Χατζηβασιλείου, η οποία είναι η Γενική Γραμματέα, η Ελληνίδα. Ναι. Γενική Γραμματέα, επίσης πρώτη φορά. Επίτρεψέ μου μια ελάχιστη παρέμβαση να πω ότι πριν έρθεις, είχα πει στην κυρία που μας φιλοξενεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά την περίοδο Σιμίτη που τόσοι Έλληνες καταλαμβάνουν τόσο βασικά ευρωπαϊκά αξιώματα, και αυτό αντανακλάται στο κύρος που έχει σήμερα απολύτως η χώρα. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια εκλέξαμε τη Δέσποινα Χατζηβασιλείου, την πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Με μακρά θητεία όμως στο Συμβούλιο. Η πρώτη της Ελληνίδα, υπηρεσιακή, σε υπηρεσιακό επίπεδο και τώρα σε πολιτικό επίπεδο, το Θόδωρο Ρουσόπουλο. 2 Έλληνες κρατούν τα κλειδιά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Δίπλα είναι η Μπούριτς, η Γενική Γραμματέα όλου του Συμβουλίου από την Κροατία. Ναι. Λοιπόν, 2 Έλληνες σε αυτό είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Υπάρχει ένα σαφανή ήρωα. Για τη χώρα μας πίσω από αυτή, των εκλογών. Ναι, πίσω από αυτή την επιτυχία υπάρχει ένα σαφανή ήρωα, στον οποίο οφείλω εγώ για λόγους και δικαιοσύνης να μνημονεύσω και να υπογραμμίσω. Και δεν είναι άλλος από την επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Μια γυναίκα με πολύ μεγάλο κύρος και διεθνή ακτινοβολία, η οποία ξέρει καλά τους μηχανισμούς, την ξέρουν. Είναι υπουργός εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη. Απολύτως. Έχουμε, ξέρετε, μια ομάδα τώρα με νομίζω 2
δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Γιώργο Παπανδρέου που εκπροσωπεί τον ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο πρώην υπουργούς εξωτερικών, την Τώρα και τον. Και ο κ. Στυλιανίδης είναι πρώην υπουργός. Και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βεβαίως, και ο Θόδωρος Βουσόπουλος. Έχουμε μια dream team η οποία κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στους 46 χώρες, γιατί έχουν και εκεί τις επιδόσεις. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Κερίδη, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, αλλά να τα ενισχύουμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί εκεί γίνονται οι ζυμώσεις για να ληφθούν οι αποφάσεις που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε, σε ένα θεωρητικό επίπεδο πάντοτε το είχαμε. Και η Ελλάδα, λόγω και του Κυπριακού και της ευρύτερης, έτσι, του ευρύτερου προβλήματος που έχουμε με την Τουρκία, συμμετείχε και συμμετείχε ενεργά, στέλνοντας όχι πάντα τους καταλληλότερους. Τώρα νομίζω το από λέω, το 19 επειδή ετοιμάζετε και τις λίστες, γι' αυτό το λέω. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν είναι χαλαρή η ψήφος, ότι δεν πρέπει να στέλνουμε στα κουτουρού, ότι κάναμε μεγάλο λάθος τα τελευταία χρόνια με αυτό που έγινε. Από τις 21 έδρες, τώρα με πάτε αλλού. Από τις 21 έδρες, η πλειοψηφία πάει σε ομάδες που δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αν το σκεφτείτε ότι η ελληνική λύση, μία υποψηφιότητα στην άκρα δεξιά χωρίς ιδιαίτερο ρόλο. Δύο, της Χρυσής Αυγής δεν εντάσσονται σε καμία ομάδα γιατί καμία ομάδα δεν τους θέλει. Τους θεωρεί εγκληματική οργάνωση. Δύο, του ΚΚΕ που δεν εντάσσονται οι ίδιοι σε καμία ομάδα διότι θεωρούν ακόμα και την ομάδα της αριστεράς πουλημένη στον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό. Πέντε της, του ΣΥΡΙΖΑ, έξι του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο μικρή ομάδα που είναι της αριστεράς, απομένουν εν τέλει οι οκτώ της Νέας Δημοκρατίας στην κεντροδεξιά και οι δύο του ΠΑΣΟΚ. Καλώς και κακώς δεν μπαίνουν. Αυτή είναι όμως η ψήφος του ελληνικού λαού. Προφανώς. Εγώ όμως οφείλω να πω στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, δεν αποφασίζω εγώ γι' αυτόν, ότι κοιτάξτε, αν στέλνουμε τις 10 από τις 21 έδρες στις κεντρικές ομάδες και τους υπόλοιπους 11 επειδή θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας, επειδή θεωρούμε ότι είναι χαλαρή, ότι είναι εύκολη κτλ., μην περιμένετε να έχουμε επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε πολλές έδρες. Καλπάζει η ακροδεξιά στο μεταξύ. Κοιτάξτε, εκεί είναι ο κρίσιμος ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία δείχνει ότι και στο μεταναστευτικό, επιτρέψτε μου να το πω, η Νέα Δημοκρατία σήμερα μπορεί να προερχόμαστε από μια σχετικά μικρή χώρα, είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κόμμα σε ποσοστά της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, μετά και την επανεκλογή Μητσοτάκη, δε το 41% του περασμένου Ιουνίου, και οφείλουμε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη και απέναντι στους αφελείς της μιας πλευράς, ξέρετε, οι οποίοι θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν έχει σύνορα, θεωρούν ότι πρέπει να βάλουμε ferry boat από το Τομπρούκ για να τους φέρουμε πιο εύκολα στην Κρήτη ή στην Λαμπεντούζα ή οπουδήποτε αλλού, και στους κραυγάζοντες της άλλης πλευράς, οι οποίοι εύκολα τα λένε, να θυμηθούμε ότι τη μεγάλη στροφή της Μελώνη. Διότι αλλιώς τα λες στην αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι. Αλλά το θέμα αυτό που. Η οποία συναντήθηκε και με τον Ταγί Περντόγκαν. Ακριβώς για αυτό το με θέμα. Με την ατζέντα και στο μεταναστευτικό κυρίως, και στη Λιβύη. Κυρίως η Λιβύη. Διότι το τελευταίο που θέλει είναι να ξαναζήσει καλοκαίρι σαν το περσινό η Μελώνη, την καίει απόλυτα. Λοιπόν, η δουλειά η δικιά μας είναι να δώσουμε λύσεις. Ο Ευρωπαϊκός Δήμος, οι Ευρωπαίοι πολίτες επιζητούν λύσεις. Δεν θέλουν ούτε αφέλεις, ούτε κραυγές, ούτε κροκοδίλια δάκρυα των μεν με υποκρισία, ούτε την εχθροπάθεια και το μίσος των άλλων. Και αυτό κάνει η μεταναστευτική πολιτική, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αυστηρή στην προστασία των συνόρων, αλλά δίπλα στους φράχτες βάζει και την πόρτα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στον Ταβός, την πόρτα της νόμιμης μετανάστευσης, των εναλλακτικών, της λελογισμένης νόμιμης μετανάστευσης που έχει ανάγκη η οικονομία. Θόδωρος Ρουσόπουλος, όμως, για να μην τον. Αδικήσουμε, είναι πραγματικά χάρη και στη δικιά του ακτινοβολία και αξιοπιστία αυτή η εκλογή σήμερα που αντανακλά συνολικά στη χώρα και προσέξτε τώρα, η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει, εγώ μ' αρέσει να τα λέω όλα, την καχυποψία των Ανατολικοευρωπαίων. Οι Ανατολικοευρωπαίοι σήμερα έχουν κερδίσει έδαφος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυρίως στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι οι πιο ενεργοί, ακριβώς γιατί έχουν το μεγάλο ζήτημα που λέγεται Ρωσία. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό. Η οποία ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και απεπέμφθη μετά την. Απεπέμφθη. Και αναμένεται να αποπεμφθεί, υπάρχει το ερώτημα το μεγάλο, και το Αζερβαϊτζάν. Λόγω αυτού που γίνεται στον Αγκόρνο. Γίνεται η ανακήρυξη. Παρακαλώ να παρακολουθήσουμε την συνεδρίαση. Ελκ. Τα ονόματα αυτών που έχουν υπογράψει αυτήν την υποψηφιότητα και την υποστηρίζουν βρίσκεται στο έγγραφο 2024 κάθετος 3. Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία ανακηρύσω τον κύριο Ρουσόπουλο
πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αυτήν την τακτική σύνοδο. Συγχαρητήρια, κύριε Ρουσόπουλε. Σηκωθείτε, δεν σας βλέπω. Yes, I should congratulate you on the election. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Yes. Probably procedurally I should hug you. Thank you. Διαδικαστικά πρέπει να σηκωθώ για να πάρετε τη θέση μου. Dear colleagues, dear... Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, μεταξύ μας εδώ σε αυτή την συνέλευση υπάρχει ο Lord Leslie Griffiths, ο καλός μου φίλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πολυετή εμπειρία πίσω του. Μπορεί να ξαφνιαστείτε που το αναφέρω τώρα, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εδώ, σε αυτά τα έδρανα, υπάρχει ο Max Lutz από τη Γερμανία, που είναι ο νεότερος συνάδελφος. Οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε ανάμεσα στον Leslie και τον Max. Ο καθένας ακολούθησε το δικό του δρόμο, έχει τις δικές του εμπειρίες. Έχουμε ο καθένας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ασχοληθεί με την πολιτική, έχουμε αγωνιστεί υπό δύσκολες συνθήκες και έχουμε εξίσου απογοητευθεί εάν κάπου βρήκαμε ότι δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όσο θα επιθυμούσαμε. Κάποιοι από εμάς περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, ήμασταν τυχεροί, αλλά όλοι μας εδώ σε αυτό το ημικύκλιο προωθούμε τις ίδιες ιδέες, τους ίδιους σκοπούς. Πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι η ζωή έχει για όλους την ίδια αξία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιοτυπίες κάθε πολιτισμού, κάθε ατόμου. Εξυπηρετούμε τους ανθρώπους και τα όνειρά τους. Αν νομίζετε ότι είναι κάπως συναισθηματική η εισαγωγή μου και όχι επίσημη, θα σας υπενθυμίσω ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ανθρώπου ήταν η εκπλήρωση και η ευτυχία. Όμως, πόση ευτυχία υπάρχει σήμερα στον κόσμο? Όλοι είμαστε μάρτυρες της βάναυσης επίθεσης της Ρωσίας που ήταν μέλος αυτής της συνέλευσης κατά μιας ελεύθερης χώρας της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί πολίτες και κυρίως τα παιδιά έκτοτε υποφέρουν, ζουν με φόβο κάθε μέρα, με το φόβο του θανάτου. Δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν ευτυχία, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συμβούλιο μας αντιμετωπίζει κάθε μέρα με την έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την προσβολή των δημοκρατικών ιδεών, ακόμα και σε χώρες που εκλέγουν δημοκρατικά τους ηγέτες τους. Δεν βρισκόμαστε όμως εδώ για να κατηγορούμε ή ούτε για να απειλούμε, αλλά για να υπενθυμίζουμε σε όλα τα κράτη-μέλη και στους άλλους τι σημαίνει δημοκρατία και τι χρειάζεται η δημοκρατία προκειμένου να προκόψει, να ευημερήσει. Τους υπενθυμίζουμε ότι έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν αναλάβει δεσμεύσεις. Και γι' αυτό, φίλοι, σήμερα γιορτάζουμε 75 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι το Συμβούλιο δημιουργήθηκε από την ανάγκη ενότητας μεταξύ των λαών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε δεκτό πριν πρώτα γίνει μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πριν τηρήσει τις αρχές αυτές. Έτσι λοιπόν, ήμασταν πρότυπο έμπνευσης από την αρχή και δεν είναι τυχαίες οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο κτίριό μας. Δεν ούτε η Magna Carta που βρίσκεται στο κτίριο καθώς περνάμε για να έρθουμε εδώ σε αυτή την συνέλευση. Μας θυμίζουν ακριβώς ότι είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τους σημερινούς καιρούς.
Και σήμερα έχουμε πολλούς σημαντικούς σκοπούς, οι οποίοι ορίστηκαν από την Ενωμένη Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ στο Στρασβούργο, η πλατεία Κλεμπέρ, εδώ συγκεντρώθηκαν οι πολίτες για να ακούσουν τον Winston Churchill το 1947 και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέσα σε αυτό το πλήθος που άκουγε τον Winston Churchill στην πλατεία Κλεμπέρ υπήρχε ίσως και μια γυναίκα που ήταν έγκυος σε δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Η γυναίκα αυτή παρακολουθούσε τον λόγο και έφερε τη σημαία, την ελπίδα της εμφυλίωσης. Τα παιδιά της, το αγόρι και το κορίτσι, γεννήθηκαν σε έναν κόσμο δυσκολίας, σε έναν κόσμο φτώχειας, αλλά μεγάλωσαν ενώ σιγά σιγά υποχωρούσε η έλλειψη ισορροπίας, ισότητας μεταξύ των φύλων. Θέλουμε λοιπόν οι οικογένειες να ζουν σε καιρό ειρήνης, ευτυχισμένες, αλλά τώρα υπάρχουν νέοι πόλεμοι που απειλούν την Ήπειρό μας. Και βεβαίως είχαμε και την περίοδο του ψυχρού πολέμου στο παρελθόν. Το αγόρι αυτό και το κορίτσι πιθανότατα ταξίδεψαν, άνοιξαν τους οριζοντές τους, είδαν την τεχνολογία που άνοιξε νέες ευκαιρίες για όλο τον κόσμο και σήμερα μετά από ένα μακρύ ταξίδι τα δίδυμα αυτά παιδιά, τον οποίον η μητέρα παρέστη στην πλατεία Κλεμπέρ, σήμερα λοιπόν θα είναι 75 χρονών. Έζησαν σε περίοδο ειρήνης, σε μια χρυσή περίοδο, που θα ήθελαν για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αν όμως σήμερα αυτά τα δίδυμα περάσουν μπροστά από το κτίριό μας και από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, θα αισθανθούν την ίδια ελπίδα, την ίδια αποφασιστικότητα που είχε το 1949 και η μητέρα τους. Ας μην λοιπόν τους απογοητεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας ξαφνιάζω λέγοντάς σας ότι κατά την προεδρία μου η Ουκρανία και η λογοδοσία για τα φρικτά εγκλήματα που διατελούνται στα εδάφη της θα είναι η κύρια προτεραιότητά μου. Στο Ρέικιαβικ τον περασμένο Μάιο ανανεώσαμε την προσήλωσή μας σε αυτό τον σκοπό και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανοίγονται μπροστά μας. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρώτον, τα προβλήματα που μπορούν να προκύπτουν από την δημοκρατία, από την αδιάκριτη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι καλοδεχούμενη η τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο που να βοηθάει τον άνθρωπο, όχι να γίνει υποκατάστατο για την ανθρώπινη βούληση και την αυτονομία. Δεύτερον, υπάρχει επίγουσα ανάγκη να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το ευαίσθητο περιβάλλον μας. Και εμείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τις οδυνηρές συνέπειες από την κλιματική αλλαγή. Η πρώτη πρόκληση, επίσης, κυρία πρόκληση, έχει να κάνει με επαγγελματικές προκλήσεις και θέματα ανισότητας των φύλων που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί. Θα συνεχίσουμε αυτή την πάλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ισότητα. Προτεραιότητα επίσης για μένα προσωπικά είναι να εργαστώ για ακόμη μεγαλύτερη προβολή για το Συμβούλιο της Ευρώπης και μεταξύ των κρατών μελών και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θα είναι προβολή ως αυτός σκοπός, αλλά να προβληθεί αυτό που κάνουμε εδώ και να το συνεχίσουν και οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών. Αγαπητοί συναδελφοί, είναι τιμή μου που είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ντόρα Μπακογιάννη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, είχε προτείνει στο παρελθόν να μπω στην ελληνική αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ όλους που μου εμπιστεύεστε σήμερα αυτή τη μεγάλη ευθύνη της Προεδρίας. Διαδέχομαι κάποιον για τον οποίο έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα ήθελα σήμερα να τοποθετήσω φόρο τιμής για τον τρόπο, κυρίως για τον οποίο διεύθυνε αυτή την συνέλευση τα τελευταία χρόνια, τον αγαπητό φίλο Τίνι Κόξ. Ο Τίνι πριν από 2 χρόνια στον λόγο του είπε ότι θα εργαστεί αρμονικά με όλους, την Επιτροπή των Υπουργών, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, τη Γενική Γραμματεία της Συνέλευσης, τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων και με κάθε μέλος που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Υπόσχομαι να συνεχίσω στο δρόμο των συνεργειών που άνοιξε
ότι είναι και που οπωσδήποτε απέδωσε καρπούς. Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, Φρανκ, Ντάβο, Ιαν, Γιούλιαν και Ανδρέι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ομόφωνη στήριξή σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία και Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Πετίνοβιτς, αδειμονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Για την κυρία Δέσποινα Χατζηγαφιλίου, τη Γενική μας Γραμματέα, σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί θα συνεχίσουμε το άριστο έργο που επιτελέσατε με τον Τίνι. Αλεξάνδρ Πετσέη, μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του ΕΛΚ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για ό,τι κάνατε για να διασφαλίσετε ότι το ΕΛΚ θα συνεργαστεί στενά με άλλες πολιτικές ομάδες με πνεύμα ευθύνης και ενότητας. Και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω την ελληνική αντιπροσωπεία που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές και από άλλες πολιτικές ομάδες. Θα σταματήσω εδώ, φοβάμαι ότι αν συνεχίσω θα είμαστε λίγο σαν την τελετή των Όσκαρ, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω μια ειδική μνήμα στα δύο παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τη μητέρα της και τη μητέρα μου, όπως και τα αδέλφια μου, που μαζί με αγαπημένους φίλους από την Ελλάδα βρίσκονται σήμερα στο πλευρό μου, όπως εδώ και πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω συνοψίζοντας την πολιτική μου φιλοσοφία. Όπως και σε κάθε κοινοβούλιο, οι μάχες δίνονται εντός αυτής της συνέλευσης. Όμως τα όπλα μας δεν είναι οι σφαίρες, είναι τα λόγια που αποτελούν επιχειρήματα. Μερικές φορές το ξέρω ότι οι λέξεις έχουν δύναμη, μπορούν να νικήσουν τους εχθρούς. Οι λέξεις μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος επίσης για να πουλώσουν τις πληγές. Έτσι θα πρέπει να πηγαίνουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι στο πεδίο της μάχης. Οι λέξεις λοιπόν μας συνενώνουν, θα πρέπει να τους ξαναδώσουμε το αρχικό τους νόημα. Να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εδώ για να υπερασπίζουμε τους καταπιεσμένους και όχι τους καταπιεστές. Ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, allow... Καλό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ομιλία του Θόδωρου Ρουζόπουλου, είναι ο νέος πλέον πρόεδρος της Συνοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πολλές οι αναφορές στους συναδέλφους του, στους δικούς του ανθρώπους. Πηγή έμπνευσης η ομιλία Τσόρτσιλ 12 Αυγούστου του 1949, με αναφορές που νομίζω ότι είναι επίκαιρες και στο σήμερα, κύριε Κερίδη, γιατί μιλούσε για τους κίνδυνους και τις απειλές, αλλά και για το ειρηνικό ταξίδι στο μέλλον. Αυτό το ειρηνικό ταξίδι στο μέλλον που οραματιζόταν το 1949, ο Winston Churchill, σήμερα είναι ασφαλές? Όσο σκέφτομαι ότι... Ζητώ το συγγνώμη, σημερινό... με συγχωρείτε, κάτι λέει ο κ. Ζουζόπουλος, με ενημερώνουν. Για να δούμε, παρακαλώ. Και είμαι σίγουρος ότι επέτυχες το όνειρό σου να κάνεις τη συνέλευσή μας να μοιάζει με την αγορά των Αθηνών. Now I have to go on my duties. Και τώρα για τα καθήκοντά μου, σας καλούμε να λάβετε θέση στο καθηκόντον του. Και παίρνει και τη θέση του στην έδρα, φαντάζομαι. Παρακολουθούμε πάντα την εικόνα συνδεδεμένη με την αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εκεί έγινε η συνεδρίαση, πραγματοποιείται η συνεδρίαση, καθώς έχουμε τη συντήρηση της αίθουσας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν έχουμε ήχο, παρακαλώ να τον δώσουμε και εικόνα. Να ενώσουμε την παράδοση της Αθήνας και την παράδοση της Σπάρτης.
νομίζω είπε, να ενώσουμε την παράδοση της Αθήνας και την παράδοση της Σπάρτης. Ήθελε να δείξει πιθανόν το πολιτισμικό και εκτιμένο της Αθήνας με τον μιλιταριστικό πραγματισμό της Σπάρτης, γιατί η Ευρώπη δεν έχει, δεν ξέρω, αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελε να πει ο Λιθουανός που έχει το πρόβλημα με τη Ρωσία. Ότι καλή δημοκρατία, αλλά πρέπει να έχει ξεφολόγχες. Να προστατεύει και τον εαυτό της. Πάντως, επειδή ο Θόδωρος τέλειωσε με τη φράση για τις λέξεις, ο Αριστίδης Μπριάν έλεγε και η οβίδα και η πένα από το ίδιο μέταλλο έχουν φτιαχτεί. Πολύ σωστό. Είναι το όπλο το. Και πολλές φορές οι λέξεις σκοτώνουν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη επιρροή. Λοιπόν, ο Τίνι Κόξ, να πούμε μόνο, που πήρε την γραβούρα από την αρχαία Αθήνα από τον Θόδωρο, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, Ολλανδός, από την αριστερά. Πριν από 2 χρόνια, όταν ήταν να εκλεγεί, επιχειρήθηκε ένα πραξικόπημα να μην τον εκλέξουν. Είναι με σειρά των διαφόρων μεγάλων κοινοβουλευτικών ομάδων και η ελληνική αντιπροσωπεία προστάτευσε τη θεσμικότητα τότε. Υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση στους ανατολικοευρωπαίους να μην βγάλουν από την αριστερά, με δεδομένο αυτά που γινόντουσαν στην Ουκρανία. Τώρα με ρωτήσατε για τον Τσόρτσιλ. Και δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στον πειρασμό να μιλήσει για το σημερινό συντηρητικό κόμμα της Βρετανίας, μεγάλο μέρος του οποίου θέλει να φύγει η Βρετανία, να ολοκληρώσει το Brexit, μετά το Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τη Ρουάντα που έφερε ο Σούνακ, το οποίο μπορεί να καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης, και που αυτή εδώ η συνέλευση εκλέγει τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φοβούμενοι λοιπόν ότι μπορεί εμείς να τα ψηφίζουμε στο Λονδίνο, αλλά εν τέλει στο Στρασβούργο να καταπέσουν ως ενάντια στα θεμελιώδη δικαιώματα, πρότειναν οι συντηρητικοί, μεγάλο μέρος των συντηρητικών, να φύγουν τελείως και από το τελευταίο που έχει απομείνει μετά το Brexit. Και δείχνει ακριβώς την αλλαγή από την εποχή του Τσόρτσιλ, ενός τιτάνα πραγματικού της ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, της μεγαλύτερης ίσως προσωπικότητας. Και πόσο μακριά το είχε δει τότε. Της Ευρώπης του 20ου αιώνα, στους σημερινούς, που δίνει και το πρόβλημα. Που δίνει το πρόβλημα ηγεσίας, που δείχνει το πρόβλημα του λαϊκισμού, που δείχνει όλες αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια όλα αυτά σημαντικά και οι ευρωεκλογές πάρα πολύ κρίσιμες, αλλά τίποτα δεν είναι πιο κρίσιμο από την εκλογή του Νοεμβρίου σε λίγους μήνες από τώρα, που είναι και θα κρίνει το μέλλον και της Ευρώπης. Μην πάμε όμως τόσο μακριά, να μείνουμε λίγο εδώ στα ευρωπαϊκά και συζητούσαμε και Διαμαντόπουλο και νωρίτερα για την άνοδο του ΑΕΦΔΕ, τις διαδηλώσεις των αγροτών στην Γερμανία και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ότι υπάρχουν σενάρια του ΑΕΦΔΕ, συνεννοείται με τους νεοναζί, για να κάνουν μαζικές απελάσεις μεταναστών. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε. Ας μου επιτρέψει μόνο ο Υπουργός να πω ότι είχαμε, λίγο χαριτολογώντας, λίγο κεντρικός, αλλά με καλή διάθεση, προφανώς για τον Θόδωρο, έχουμε στη συνέλευση 2 πρώην Πρωθυπουργούς και 1 πρώην Πρωθυπουργεύσαντα. Το σήμερα κλεγέντα πρόεδρο της συνέλευσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι πράγματι γεγονός ότι όσα είπε ο Υπουργός, οι προειδοποίησεις που έκανε για την άχρηστη ψήφο σε ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει τη δυναμική που υπάρχει σήμερα, η οποία είναι πανευρωπαϊκή, είναι και στην Ελλάδα. Έλεγα εκτός αέρα ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που εκεί η λειτουργία της χρήσιμης ψήφου είναι πολύ πιο έντονη, ότι 14,5-15% των πολιτών ψήφισαν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι τόσο αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι χωρίς προηγούμενο. Μήτε καν τις ημέρες του εμφυλίου. Τώρα, σήμερα... Κάποιοι τοποθετούν την ακροδεξιά ως τρίτο κόμμα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Δεν ξέρω αν είναι και το χειρότερο. Συνολικά μιλάω. Δεν θέλω να είμαι άγγελος κακών. Δεν ξέρω αν είναι και το χειρότερο σενάριο. Η Λεπέν καλπάζει με 10 μονάδες διαφορά στη Γαλλία δημοσκοπικά. Έχει και το Ζεμούρ, ο οποίος και αυτός που είναι δεξιότερα της Λεπέν, θα έχει ισχυρή αντιπροσώπευση στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εκεί είναι αναλογικό σύστημα, δεν είναι αυτό που τον εμπόδισε να έχει στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Και φοβάμαι ότι η αγωνία για την ταυτότητα που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης ως αποτέλεσμα της αβελτηρίας επί σειρά δεκαετιών της μαζικής ροής μεταναστών πέραν των ορίων πολιτισμικής αφομοιωσιμότητας. Αυτά που γίνονται σε πολλές χώρες και ειδικά σε πολλά προάστια του Παρισιού. Και τώρα πια και η δυναμική
της Alternative für Deutschland, αλλά και άλλων πιο δεξιών από αυτή κομμάτων στη Βαυαρία ή σε επιμέρους κρατήδια, όλα αυτά δίνουν μια δυναμική της άκρας δεξιάς που θα έπρεπε να κάνει τους ιδεαλιστές να εισαγάγουν και μια διάσταση πραγματισμού στην πολιτική τους. Η επιστολική ψήφος, μιας και μιλάμε εδώ από το Κοινοβούλιο και θα είναι στην Ολομέλεια, θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Κοιτάξτε, από το 1969 που έκανα συνταγματικό δίκαιο μάθαινα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες όπου ψηφίζουν μόνο δια της αυτοπροσώπου παρουσίας. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι ένα καλό βήμα προς τη δημοκρατία, πολύ μικρό. Ενδεχομένως ευνοεί τις υψηλότερες ηλικίες που δεν είναι εύκολα προσέλθουν στην κάλπη να ψηφίσουν. Άρα μια πιο μετριοπαθή και λιγότερο παρορμητική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Αλλά είναι ασπιρίνη. Mm-hmm. Είναι ασπιρίνη μπροστά στο ρεύμα αυτό, το οποίο φοβάμαι. Ελπίζω να μην μας οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα. Αλλά αν βάλουμε και όσα έχουν τις φορτίες που έχει δημιουργήσει η Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία και πολλά ακόμη, ότι έχουμε αναλογίες με τη δεκαετία του 30, τα αποτελέσματα θέλω να ελπίζω δεν θα είναι τα ίδια. Mm-hmm. Κυρία Κερίδη, το μεταναστευτικό είναι το βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε με το νέο σύμφωνο? Δέχτηκατε τα εύσημα από την κυρία Γιόχανσον. Αρκούν αυτά τα εύσημα? Θα έρθει και ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας. Πώς συνεργαζόμαστε με τη γείτονα πλέον? Πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Και το βλέπουμε αυτό και στις μειωμένες ροές, αλλά και στις αντιδράσεις των Τούρκων. Όμως, ας μην γελιόμαστε, το διεθνές περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η Αίγυπτος αυτή την ώρα που μιλάμε συγκλονίζεται από την οικονομική κρίση, έχει χάσει τα έσοδα από τη διόρυγα του Σουέζ σε μεγάλο βαθμό, από τον τουρισμό και αυτό δημιουργεί νέες πιέσεις. Η Αίγυπτος μόνη της φιλοξενεί 9 εκατομμύρια πρόσφυγες, πέρα από τα 110 εκατομμύρια των δικών της φτωχοποιημένων κατοίκων, με ό,τι αυτό σημαίνει για νέες ροές από τον Νότο, τώρα που ο ανατολικός διάδρομος φαίνεται να βαίνει ελεγχόμενος, τουλάχιστον προς το παρόν. Εγώ δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος. Είχαμε και κάποια καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο 23. Απλώς έτσι ενδεικτικά αναφέρω την Πολωνία, όπου η κεντροδεξιά κέρδισε. Το Vox που πήγε πολύ άσχημα στις ισπανικές εκλογές. Ακόμα και στην Βρετανία, το πιο φιβλό ευρωπαϊκό κόμμα φαίνεται να είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν θα πω εργατικό, γιατί είναι στην απέναντι πλευρά. Αλλά επειδή κάποιοι έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν τους σημερινούς συντηρητικούς σε σχέση με τους παραδοσιακούς, με τους πραγματικούς συντηρητικούς που ξέραμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, είναι και αυτό κάτι. Και βέβαια η Μελόνη, η οποία έκανε μεγάλη στροφή σε σχέση με την ρητορική της πριν αναλάβει και αυτοτοποθετείται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά σήμερα. Θα το δούμε. Yeah. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει κατεξοχήν πρόβλημα στη Γαλλία, όπου ο Μακρόν δεν έχει βρει διάδοχο, δεν μπορεί να κατέβει ο ίδιος για τρίτη θητεία. Έχει χρόνο όμως. Η προθεσμή του παρέμβαση ήταν στα ό,τι πιο δεξιό έχει ακούσει ποτέ να αφοπλίσει. Αλλά έχει χρόνο. Έχει χρόνο μπροστά του μέχρι τις επόμενες προεδρικές. Έχει χρόνο, προφανώς. Ναι. 2,5 χρόνια είναι αρκετά, αλλά θα το δούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να φύγουμε από τις αφέλειες. Πολύ σωστά υπενήχθηκε ο Θανάσης τα ζητήματα που έχουμε στα προάστια του Παρισιού. Θα σας έλεγα στη Σουηδία, χώρες, η Σουηδία κατεξοχήν με ένα πολύ ανοιχτό φύλο μεταναστευτικό. Ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική, ναι. Ναι. Και νομίζω αυτή την ισορροπία, τη νέα ισορροπία, εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό παίρνει και τον έπαινο. Ναι. Ακόμα και από μια Σουηδή σοσιαλδημοκράτη επίτροπο. Σουηδή, ένα το κρατούμενο, ναι. Από τα βάθη της Σουηδικής Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η Ήλβα Γιόχανσον, είναι 35 χρόνια υπουργός, από τη δεκαετία του 90, θέλω να πω. Διότι καταφέρουμε και ισορροπούμε ανάμεσα στην πολύ αυστηρή φύλαξη των συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης που θέλουμε, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις απελάσεις όσων είναι επιστρεπταίοι. Διότι για να έχουμε προστασία σε αυτούς που δικαιούνται προστασία, αυτοί που παίρνουν άσυλο, θα πρέπει, και αυτό το λέει και ο ΙΕ, το λένε οι πάντες, θα πρέπει αυτοί που δεν δικαιούνται προστασία να μπορούν να επιστρέφονται, διότι διαφορετικά κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αν όλοι μένουν
Και αυτοί που χρήσουν. Δεν υπάρχει επίλυση του θέματος. Ναι, δηλαδή έχουμε τώρα μια διαδικασία ασύλου, στην οποία έχουμε επενδύσει, υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν... Να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, αυτό κύριε Κερίδη. Αυτό να δούμε. Και πώς ταυτόχρονα θα γίνει. Την νόμιμη μετανάστευση, που την έχουμε ανάγκη. Την έχει ανάγκη η ευρωπαϊκή οικονομία, η ελληνική οικονομία αναπτυσσόμενη σήμερα, με διακρατικές συμφωνίες, τις οποίες κάνουμε, και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Είναι δύσκολη ισορροπία. Πρέπει να μείνουμε σε αυτά, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, γιατί έχουμε και τη συνεδρία. Μία λέξη, μία λέξη θα σχολίαζα αυτά που είπε ο Υπουργός, ότι δυστυχώς σήμερα που η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι διεθνοποιημένα και εισαγωγής. Μάλιστα. Για πρέπει αυτό να τα αντιμετωπίσουμε και όμως. Και νομίζω, να ναι. Πάντως η εκλογή Ρουσόπουλου είναι μια πολύ καλή απάντηση σε όλους τους κακόπιστους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και οι καλόπιστοι. Εγώ θέλω να διαχωρίσω την καλόπιστη κριτική. Αλλά υπήρξε και η κακόπιστη κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου, για το μεταναστευτικό σε βάρος της χώρας μας. Έρχεται σήμερα ο Ευρωπαϊκός Δήμος. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός Δήμος, όπως εκπροσωπείται κατ' εξοχήν από τους εθνικούς βουλευτές στο Στρασβούργο, να εκλέξει έναν Έλληνα δίπλα σε μια Ελληνίδα. Αυτό είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Ωραία. Μπράβο στον Θόδωρο. Λοιπόν, καλή αυτή του επιτυχία. Την ομιλία του κυρίου Ρουσόπουλου. Και μπράβο και στην Τώρα και σε όλη την ομάδα. Θερμά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ, κύριε Μαντόπουλε, για την παρουσία σας. Ευχαριστώ, κυρία Κουλούρη, για την ευγενική πρόσκληση και συγχαρητήρια στον κύριο Ρουσόπουλο. Να είστε και καλά. Στην Ελλάδα, κατά προέκταση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και καθώς σας αποχαιρετούμε, να δούμε ένα βίντεο με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Σημαίας. The search for a European flag began in the early 1950s. Various groups of experts, boards and committees looked at more than 100 suggestions, most of which were rejected. But in 1955, the Council of Europe's Committee of Ministers shortlisted two designs. Arsène Eitz, a member of staff, proposed a circle of yellow stars on a blue background. The second design was a constellation of stars. Later that year, the Committee of Ministers selected the 12 stars design. The number 12 was chosen for its symbolism, representing harmony and perfection, and the number of hours in the day, months in the year, and signs of the zodiac. In 1985, the flag was adopted by the institutions of the European Community, a unique example of two different, though closely cooperating, organizations sharing the same flag. That means it flies not only in the 28 countries of the European Union, all of them also members of the Council of Europe, but in many Council of Europe countries that are not members of the European Union, including Turkey, Russia and Ukraine. The only European country without the right to fly it is Belarus, whose standards do not yet qualify it for Council of Europe membership. 60 years after its creation, the European flag is now the symbol par excellence of European identity, European values, and European unity.